Γεια σας φίλοι μου και συνάδελφοι, σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε μία άσκηση υποδικτύωσης και συγκεκριμένα ένα θέμα 4 από προηγούμενη εξεταστική. Εδώ δίνεται η διεύθυνση IP ενός δικτύου που είναι 205.170.160.0 με μία μάσκα 255.255.255.0 και μας λέει αν το δίκτυο αυτό διαμοιραστεί σε 16 αίθουσες εργαστήριων να υπολογίσουμε τα παρακάτω. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς πριν πάμε στις ερωτήσεις είναι να αναλύσουμε λίγο τις πληροφορίες που δίνονται. Εδώ μας δίνεται ότι η μάσκα είναι αυτή εδώ που βλέπουμε στις οθόνες μας. Αν χρησιμοποιήσουμε το διαδικό σύστημα ρύθμισης που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, το 255 ορίζεται από 8 bit, τα οποία είναι από το 2 στη μηδενική ή στο 2 στην 7. Το άθροισμά τους, δηλαδή το 128 συν 64 συν 16 συν 8 συν 4 συν 2 συν 1, μας βγάζει τον αριθμό 255. Οπότε και το περιγράφω με 8 άσους, όπως και αυτό το byte, όπως και αυτό το byte. Τέλος, το 0 το περιγράφω με 8 μηδενικά. Τα υποδίκτυα που θέλω να κάνω είναι όσες είναι και οι αίθουσές μου. Όπως μας λέει εδώ, 16 αίθουσες, οπότε 16 υποδίκτυα. Ο τύπος που χρησιμοποιώ είναι το 2 στην S ίσον με τα υποδίκτυα που θέλω. Οπότε το S θα είναι 4. Καθώς όπως βλέπουμε στις οθόνες μας, το 2 στην 4 μας κάνει 16. Τώρα, γράφω τα υποδίκτυα τα οποία μπορώ. Θα γράψω το υποδίκτυο 0, το υποδίκτυο 1 και το υποδίκτυο 15. Προσοχή! Από τη στιγμή που τα υποδίκτυα είναι 16 και τα υποδίκτυα ξεκινάνε από τον αριθμό 0, αυτό σημαίνει ότι το υποδίκτυο 0 θα είναι το πρώτο και το υποδίκτυο 15 θα είναι το τελευταίο. Τι κάνω λοιπόν? Ξεκινάω και παίρνω τον αριθμό 0, ο οποίος πρέπει να περιγραφεί με 4 bit. Πώς θα περιγραφεί με 4 bit και γιατί? Θα περιγραφεί με 4 bit καθώς το S μας δηλώνει τα δεσμευμένα bit που έχουμε δεσμεύσει από τη μάσκα και θα τα χρησιμοποιούμε στην IP του υποδικτύου. Οπότε, πώς θα γράψω τον αριθμό 0 σε 4 bit, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας 4 μηδενικά. Στη συνέχεια πάω να περιγράψω το υποδίκτυο 1. Το υποδίκτυο 1 πώς θα γραφεί σε 4 bit? Αν δούμε εδώ πέρα, θα γραφτεί ουσιαστικά με το 2 στη μηδενική και όλα τα υπόλοιπα να είναι 0, καθώς θα χρειαστούμε μόνο το 2 στη μηδενική. Οπότε περιγράψαμε το υποδίκτυο 1. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνω είναι να γράψω το τελευταίο υποδίκτυο, το οποίο είναι το υποδίκτυο 15, και όπως βλέπουμε εδώ θα χρειαστώ τον αριθμό 8, 4, 2 και 1, που το άθροισμά του μας κάνει τον αριθμό 15. Τώρα πάμε στο πρώτο ερώτημα, το οποίο μας λέει το μέγιστο πλήθος σταθμών ανά αίθουσα. Αν δούμε εδώ πέρα, από το 0 έως το 15 έχουμε 16 IPs. Όμως, μία IP τη χρησιμοποιούμε για το NET, δηλαδή το όνομα του δικτύου, και μία IP για την διεύθυνση αναμετάδοσης που είναι Broadcast Address. Αυτό σημαίνει ότι αυτές δεν χρησιμοποιούνται από το δίκτυο. Οπότε έχουμε 16 IPs από το 0 έως το 15, μείον NET, μείον Broadcast, 14 σταθμοί ανά υποδίκτυο, δηλαδή από το 1 έως το 14 είναι σταθμοί. Αν κάνετε το ίδιο και για τα υπόλοιπα υποδίκτυα, αυτό που θα βγάλει το συμπέρασμα είναι ότι κάθε υποδίκτυο έχει ίσο αριθμό σταθμών ανά αίθουσα. Αυτό σημαίνει ότι αν βρούμε για το πρώτο, ισχύει και για τα υπόλοιπα. Οπότε μπορούμε να πούμε πως 14 σταθμοί ανά υποδίκτυο υπάρχουν σε όλα τα δίκτυα. Και έτσι απαντάμε στο ερώτημα 1. Πάμε τώρα στο ερώτημα 2, το οποίο μας λέει τη subnet mask που θα προκύψει. Χρησιμοποιώντας την παλιά μάσκα, δεσμεύοντας τα 4 πρώτα bit τα οποία υπάρχουν στο τελευταίο byte της μάσκας, έχουμε τη νέα μάσκα η οποία είναι άσος, 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 8, 16, 24 άσοι σύνολο εδώ πέρα που ήταν τα 3255 άρια μας. Και τέλος, δεσμεύσαμε άλλα 4 που το S ήσαν 4 και από εκεί το βγάλαμε. Οπότε έχουμε το 128 συν 64 συν 32 συν 16 που μας κάνει τον αριθμό 240. Οπότε στο ερώτημα 2, ποια είναι η καινούργια subnet mask που θα προκύψει, είναι το 255.255.255.240. Οπότε στη συνέχεια αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε το ερώτημα 3, το οποίο μας λέει τη διεύθυνση IP του πρώτου σταθμού του τελευταίου υποδικτύου. Γράφουμε το τελευταίο υποδίκτυο το οποίο το έχουμε έτοιμο από πριν και όπως είπαμε και πριν, η διεύθυνση IP του πρώτου σταθμού του τελευταίου υποδικτύου θα είναι αυτή. Γιατί? Αφού
Οι διευθύνσεις των σταθμών ξεκινάνε μετά το net και πριν το broadcast, ξεκινάνε από το 241 μέχρι το 254. Οπότε ο πρώτος σταθμός θα έχει διεύθυνση τη 205, συγγνώμη, 170.160, 241. Και πάμε και στο τελευταίο ερώτημα που μας ζητάει την broadcast address του πρώτου υποδικτύου. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να γράψουμε το πρώτο υποδικτύο, το οποίο το είχαμε έτοιμο από πριν. Και προφανώς την broadcast address την έχουμε ήδη έτοιμη, οπότε γράφουμε κατευθείαν ότι την broadcast address του πρώτου υποδικτύου είναι η 205.170.160.15. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Ελπίζω να βοήθησα. Έως το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ.